Η Ομοσπονδία θα αναφερθεί μόνο στο άρθρο 105, αποζημίωση και σύνταξη γονέων άπτεκνου και άγαμου υπαλλήλου ή στρατιωτικού θανότητα στη διατακμένη υπηρεσία. Από την ανάγνωση τη αιτιολογική έκθεση δεν δίνεται να εξαχθούν ασφαλεί συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα τη υπόψη διάταξη. Ενώ από μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ευνοϊκά του γονεί όσων αγάμων αποβιώνουν με προποθέσει, δίνοντά του τη δυνατότητα να σταθμίσουν την πλέον συμφέρουσα για αυτού επιλογή και να διαλέξουν μεταξύ τη καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ Οικονομικού Βοηθήματο ή τη χορήγηση σύνταξη, η Ομοσπονδία μα διατηρεί επιφυλάξει εάν τελικά εκπληρώνεται ο επιδιωκόμενο σκοπό. Πρέπει να δοθούν εξηγήσει και να επέλθουν τροποποιήσει έτσι ώστε να επιτελεστεί ο αληθινό σκοπό των διατάξεων του άρθρου, εφόσον τούτο δεν κρύβεται πίσω από δημοσιονομικέ ασφυξίε και θα πούμε παρακάτω. Καταρχήν, η πρώτη ένστασή μα είναι στο διαχωρισμό των θανόντων. Το άρθρο αναφέρεται μόνο σε υπταμένου, σε εργαζόμενου εστρώσει ναρκοπαιδείων και εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών και σε προσωπικό που απασχολείται με την κατάσβεση πυρκαγιών και όχι σε κάθε υπάλληλο και στρατιωτικό που έχασε τη ζωή του σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι καυτή. Από μόνο του και εδώ ένα παράδειγμα, δηλαδή ένα που οδηγάει ένα άρμα και κατά κάποιο λόγο για οποιοδήποτε αιτία το άρμα ε, πάθει οτιδήποτε και ο άνθρωπο αυτό Σκοτωθεί, αποβιώσει ένα που οδηγάει ένα συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα σε διατεταγμένη υπηρεσία. Συγκρουστεί, σε διατεταγμένη υπηρεσία, επαναλαμβάνω και ένα καυτή. Ένα στρατιωτικό όχημα και αποβιώσει. Δεν θα πάρει κατά το άρθρο αυτό το οικονομικό βοήθημα ή την σύνταξη οι γονεί του. Από μόνο του αυτό ο διαχωρισμό μα αφήνει ανοιχτό το πεδίο να σκεφτούμε ότι το άρθρο έρχεται να καλύψει τι ευθύνε του κράτου. Για συναδέλφους μα που πρόσφατα έχασαν τη ζωή του κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσία, για παράδειγμα το Καναντέρ που κατέπεσε το περασμένο καλοκαίρι στην Κάριστο και όλοι γίναμε μάρτυρε. Ήταν και παραμένει ευθύνη του κράτου για αξιόπιστα ενέργεια μέσα κατάσβεση, αλλά όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον εμεί στρατιωτικοί, ότι ο στόλο που διαθέτει η πολεμική μας αεροπορία είναι ξεπερασμένο και υποσυντηρημένο έω και καθόλου συντηρημένο. Χρήματα το κράτο δεν δαπανά για τη συντέρηση του στόλου αυτού, σπρώχνει όμω του υπαλλήλου και του στατιωτικού να πάνε και όπου βγει. Οι επιφυλάξει μα δεν είναι έωλε. Καθώ η μέχρι σήμερα πείρα μα έχει διδάξει ότι τα προνόμια που δίνονται σε συγγενεί στρατιωτικών και υπαλλήλων που αποβιώνουν σε εκτέλεση διαταγμένε υπηρεσίε φαίνεται ότι αναγγέλλονται για να αναγγελθούν. Αλλά στο διατάφτα και όταν σβήσουν οι κάμερε, οι συγγενεί πέφτουν από τα σύννεφα. Για να γίνει αντιληπτό και να μην υπάρξει καμία αμφιβολία, θα αναφερθώ. Στο παράδειγμα τη απώλεια των συναδέλφων μα στι πρόσφατε πυρκαγιέ του καλοκαιριού από την πτώση του μοιραίου καραντέρ που συνεδρίβει στην Κάριστου. Τα παραδείγματα είναι πολλά και η αντιμετώπιση από την πολιτεία ταυτόσιμη σχεδόν αν όχι σε όλα. Όλο το Πανηλίνιο συγκινήθηκε και έκλαψε με του δύο συναδέλφου που έχασαν τη ζωή του. Η πολιτεία απέδωσε τι προβλεπόμενε τιμέ στου ήρωε πιλότου μα, κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, και οι τιμέ αυτέ προβλήθηκαν από όλα τα μέσα μαζική επικοινωνία. Στου ήρωέ μα απονεμήθηκε ο βαθμό του αντιπτεράρχου, ο μεγαλύτερο βαθμό που μπορεί να πάρει ένα στρατιωτικό που υπηρετεί στην πολεμική αεροπορία. Ο κυβερνήτη ετύχαν έγκαμο, ο συγκυβερνήτη άγαμο. Στο διατάφτα. Ενώ η σύζυγο του κυβερνήτη ανέμενε να τη καταβληθεί το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα αντιπτεράρχου, κατά την ονομασία, κατά το χρωματικό ποσό που αναλογεί ω ο αποβιό να το λάβανε μετά τη συνταξιοδότησή του, στα πλήρη χρόνια τη ενέργειά του έλαβε το 1 τρίτο. Ενώ για τον συγκυβερνήτη, τον Άγαμο, το ποσό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματο έπεσε στο ένα έκτο του βοηθήματο που θα έπαιρνε του εφάπαξ του Αντιπτεράρχου. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση Α της παραγράφου 2 του υπόψη άρθρου 105, η σύνταξη που τυχόν επιλέξει ο γονέας θανόντο στρατιωτικού ορίζεται στα 5 δέκατα. Εκείνη που θα έπρεπε να απονεμηθεί κατά το νομοσχέδιο βάσει τη παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου 2084-92. Δηλαδή στο μισό. Ωστόσο, κατά τι διατάξει του άρθρου που επικαλείται το νομοσχέδιο, η σύνταξη που θα απονεμηθεί είναι πλήρη και όχι σε ποσοστά. Σα το διαβάζω. Για την συνταξιοδότηση των μελών τη πατρική οικογένεια του φωνευθέντο, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσε γενικέ διατάξει του Οικείου Φορέα Συνταξιοδότηση ω προ τη διαδικασία αναγνώριση του συνταξιοδοτικού δικαιώματο. Η σύνταξη των μελών τη οικογένεια αυτή υπολογίζεται με βάση το ποσό τη συντάξεω που ορίζει το άρθρο 1 του παρόντο, λέει εκείνο το νομοσχέδιο. Τι ορίζει το άρθρο 1? Τα πρόσωπα δικαιούνται συντάξεω ίση με αυτήν που θα καταβαλόταν στο φωνευθέντα. Μιλάει για τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά κρατάμε το ισόπως, ίσης. Δεν μιλάμε λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο να κάνει ίση μεταχείριση με το, με το άρθρο που μνημονεύει, που επικαλείται. Για παράδειγμα... Λέει το νομοσχέδιο ότι θα μπορεί να, να επιλέξει, να επιλέξει ο, ο, ο γονέας είτε το εφάπαξ βοήθημα είτε σύνταξη. Σήμερα το εφάπαξ βοήθημα από το 2007 πόσο είναι? Είναι 100.000 ευρώ. Καθυλωμένο από το 2007. Τι λέμε λοιπόν τώρα? Τους δίνεται τη δυνατότητα να επιλέξουν μισή, μισή σύνταξη. Χοντρικά. χοντρικά. Ε, αν η σύνταξη είναι ένα χιλιάρικο, χιλιά ευρώ, άρα μιλάμε για 500. Βάλτε κάτω και υπολογίστε ότι οι, τα 100.000 ευρώ αναλογούν σε 16,6 χρόνια σύνταξη για έναν πατέρα, για μία μητέρα ενό στρατιωτικού, ο οποίο θα αποβιώσει. Τέλο, θεωρούμε ότι εφόσον πρόθεση τη πολιτεία είναι πράγματι να δώσει αυτά τα που αναλογούν στου γονεί των αγάμων φανών των συναδέλφων μα, θα πρέπει αφενό να διευκρινίσει, γιατί κάτι τέτοιο δεν διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, Εάν το ποσό του βοηθήματο ή τη συνταξή που εμεί είμαστε αντίθετοι, αλλά εφόσον ήθελε νομοθετηθεί, θα φορολογηθεί ή θα είναι αφορολόγητο. Και αφετέρου, τι θα πρέπει να κάνει κατά την άποψή μα, να εξαιρέσει από τη χορήγηση του εφάπαξ οικονομικού βοηθήματο, μάλλον να, να συμπεριλάβει, όχι να εξαιρέσει, συγγνώμη, να συμπεριλάβει. Γιατί μιλάει για άγαμου και άτεκνου, δεν μιλάει καθόλου για έγκαμου που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσία. Γιατί αυτή η διάκριση πρέπει να συμπεριληφθούν και οι έγκαμοι συνάδελφοί μα. Και το παλιό νομοσχέδιο τι έλεγε, διευθετεί και οποιοδήποτε στεγαστικό ή άλλου είδους δάνειο έχει πάρει ο άγαμος ή άτεκνος αποφαν, αποβιώσας συνάδελφός μας. Θα πρέπει λοιπόν να επεκταθεί και αυτό το προνόμιο και σε, στην περίπτωση που ε, 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 ρυθμίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κατόπιν τον αναφέρον λοιπόν και ολοκληρώνω, οι, οι εξή τροποποιήσει που προτείνουμε επί του άρθρου 105, το έχετε πάρει και σε υπόμνημα, είναι να απαλληφθούν. Καταρχήν συντακτικά, εάν δεν εννοείται να εννοηθούν ότι μέσα στους στατιωτικού συμπεριλαμβάνονται και οι γυναίκες στατιωτικοί, γιατί δεν αναφέρεται, αναφέρεται πάντα στον στατιωτικό, στον υπάλληλο, θεωρητικά αναφέρεστε και σε γυναίκε στατιωτικού και υπαλλήλου, έτσι. Να απαλληφθούν λοιπόν όλες, όλες οι φράσεις που έχουν να κάνουν με διάζευξη ή βοήθημα ή ε, ε, σύνταξη ή και τα δύο. Στην ε, στη παράγραφο 3, να, συγγνώμη, να συμπεριληφθεί παράγραφος 2 εντάχει για να ακουστεί ο η ή το τα τέκνα υπαλλήλου στρατιωτικού, ο οποίο έχει διοριστεί για πρώτη φορά στο δημόσιο ή έχει καταταγεί ο στρατιωτικό μετά την 1η Ιανουαρίου του 1993, χωρί να έχει ασφαλιστεί σε κανένα ασφαλιστικό οργανωμένο οργανισμό κυρία ασφάλιση στι 31 Δεκεμβρίου του 1992, εφόσον αυτό αποβιώσει σε διαταγμένη υπηρεσία και ένα καυτή λαμβάνει το οικονομικό βοήθημα. Απαλήφονται τα πάντα. Στην, στη παράγραφο 3, να συμπεριληφθεί υπο, ε, που να ε, ρητά να αναφέρει η σύνταξη. Δεν υπόκειται σε καμία κράτηση δεν αποτελεί εισόδημα και δεν φορολογείται. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, είναι οξύμορο στο άρθρο 62 του υπόψη νομοσχεδίου να φοροαπαλλάσσεται είτε με ε, είτε με αι. Αυτό που θα σε εισαγωγικά να τα πω, θα καρφώνει κάποιον ο οποίο δεν κόβει αποδείξει, να του δίνεται και ένα μπόνου δεκαπλάσιο, να φοροαπαλλάσσεται όμω κρατάω εγώ και ο συνάδελφο. Ο γονέα συναδέλφου που έχασε τη ζωή του σε διαταγμένη υπηρεσία να μην φοροαπαλλάσσεται. Νομίζω μου ότι είναι οξύμορο. Απαλήφονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5 και πρέπει να συμπεριληφθεί μια τέταρτη παράγραφο σε περίπτωση που ο αποβιώσα είχε λάβει δάνειο. Αυτό που είπα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, το δημόσιο αναλαμβάνει με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού την εξυπηρέτησή του έω την πλήρη αποπληρωμή του δανείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδιδόμενη εντό διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειε για την εφαρμογή τη διάταξη αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ.